Επιτρέψτε μου κύριε Κολιαστάση να πάω λίγο στο Βαγγέλη Καποδίστρια, στην Χαρλαίο Τρικούπη και επιστρέφουμε να δούμε τι έχουμε. Έλα Βαγγέλη. Μάλλον να πούμε πως το θρίλερ συνεχίζεται, καθώς με βάση τα στοιχεία και της σωμάτωσης και της Αττικής φαίνεται πως η μάχη του κύριου Ιδούκα με τον κύριο Γερουλάνο αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Να σας πω τα στοιχεία τα οποία έχουμε σε ό,τι αφορά το 91,7% της επικράτειας, κύριος Ανδρουλάκης 30,52%, ο Χάρης Δούκας 21,63%, ο κύριος Γερουλάνος 20,98%. Αν μιλήσουμε με αριθμό ψήφων, 56.651 ο κύριος Δούκας, 54.952 ψήφοι ο κύριος Γερουλάνος. Υπάρχει μια μικρή μείωση στους ψήφους σε σχέση με το αποτέλεσμα το οποίο είχαμε εδώ στην ενσωμάτωση του 90%. Ναι. Αλλά αυτό ίσως δείχνει ότι η βραδιά εξελίσσεται σε θρίλερ. Και ακολουθεί η κυρία Διαμαντοπούλου με 19,16%. Αυτά είναι στο 91% της επικράτειας. Επαναλαμβάνω, 21,63% ο κύριος Δούκας, 56.651 ψήφοι, 20,98% ο κύριος Γερουλάνος, 54.952 ψήφοι. Τώρα να πάμε στην Αττική. Και εδώ έχουν ενδιαφέροντα αποτελέσματα, καθώς έχω μια ενσωμάτωση εκλογικών τμήματων πάντα. Να σημειώσω τα στοιχεία τα οποία έδωσα λίγο πιο πριν, που αφορούν την επικράτεια, είναι 91,7% των τμήματων, γύρω στο 87% των ψηφισάντων. Okay. Το λέω αυτό για όποια σημασία έχει. Και πάω στην Αττική. Ναι. Στην Αττική, στο 79,39% ο κύριος Γερουλάνος έχει 27,17%, η κυρία Διαμαντοπούλη 24,9%, ο κύριος Ανδρουλάκης 21,33%, ο κύριος Δούκας 18,07%, ο κύριος Κατρίνης 5,46% και η κυρία Γιανακοπούλου 3,07%. Θα σταθώ για ακόμα μια φορά στα στοιχεία του κύριου Γερουλάνου και του κύριου Δούκα σε ό,τι αφορά την Αττική, με αυτή την ενσωμάτωση που μόλις ανέφερα. 27,17% σημαίνει 19.349 ψήφια για τον κύριο Γερουλάνο. Για τον κύριο Δούκα το 18,07% σημαίνει 12.872 ψήφοι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Και είπαμε ενσωμάτωση το 91,7% της Αττικής. Όχι της Αττικής. Όχι, της επικράτειας της επικράτειας Αττικής. Στο 79,38%. 79,38%. Άρα το πιο πιθανό είναι να πάει ο κύριος Γερουλάνος, γιατί υπολείπεται 20% της Αττικής. Μάλιστα. Ωραία. Το κρατάμε. Να είσαι καλά, Βαγγέλη.